Ρε μαλάκα, δεν μπορείς να την ερωτευτείς. Είναι αδερφή σου. Ναι, αλλά δεν είναι αδερφή μου. Είναι σαν αδερφή μου. Όχι, αυτό είναι λάθος. Τέλος. Τέρμα. Τέρμα, τέρμα, τέρμα. Τι έπαθες, παιδί, μόνος σου μιλάς? Όχι, δεν μιλάω μόνος μου. Πώς δεν μιλάς, εγώ σ' ακούω και μιλάς μόνος σου. Μα άκουσες εμένα να μιλάω μόνος μου, δεν μιλάω μόνος μου. Όχι, δεν μιλάω μόνος μου. Όλα. Πατέρα, μπορώ να σου πω κάτι? Τα Χριστούγεννα, όπου και να πάτε εσείς, εγώ δεν θα έρθω μαζί σας. Θα κάτσω εδώ να διαβάσω. Ε, βέβαια, άμα διαβάσεις τα Χριστούγεννα, πότε θα διαβάσεις? Πες τα σε μένα, είναι καλά κοριτσάκι σου, κάνει κόλπα. Όχι, ρε πατέρα, όχι. Εγώ στην ηλικία σου, να τα κοριτσάκια με καμαρώναν όλοι. Μπράβο σου, μπράβο σου, και εμείς σε καμαρώνουμε. Ναρκωτικά. Τι λες, ρε πατέρα, τι ναρκωτικά, τι λες? Τότε κάτι έχεις, δεν μπορεί, με ξεγελάς εμένα, κάτι έχεις εσύ. Τίποτα δεν έχω, κάτι δικά μου. Να σου πω. Σ' αρέσουν σίγουρα τα κορίτσια, δεν υπάρχει κάτι άλλο? Ναι, πατέρα, σίγουρα τα κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω κάτι να σου φτιάξει το κέφι. Είμαστε καλεσμένοι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Α, ναι, και εμένα μου στείλω Πατριάρχη ένα SMS. Πρέπει να πάω να το απαντήσω. Έστειλε Πατριάρχη SMS. Πλάκα κάνω, πλάκα. Εγώ δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είμαστε καλεσμένοι σε μια τελετή βραβεύσης. Τι βραβεύουν, στα βερνιάριδες? Δεν το κατάλαβα το χιούμορ. Βραβεύουν τον πατέρα των κοριτσιών και πρέπει να πάμε. Και όχι μόνο θα πάμε, θα σταθούμε στο ύψος μας, κύριε. Δοκιμάζω το ρεφλέξο, αλλά δεν είσαι. Ναι, να, αυτά είναι. Ναι, θέλει δουλειά ακόμα, δεν είναι. Ναι.